Στα χρώματα του ουράνιου τόξου έβαψαν τις εξωτερικές όψεις του διδακτηρίου του συμμαθητές του 9ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου στη συνοικία του παλιού λιμεναρχείου, αλλάζοντας ριζικά την εικόνα των άχρωμων και μουτζουρωμένων τείχων και συμβάλλοντας με τη σειρά του στην προσπάθεια αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος. Για να μορφύνει η πόλη μας το κάνουμε αυτό και να το δουν οι τουρίστες και να έχουν πάρα πολύ και να έχουμε και η δουλειά οι γονείς μας. Μακάρι όλη η τείχη του Βόλου να ήταν τη πόλη να ήταν σε αυτή την κατάσταση όπως είναι αυτό το δικό σας σήμερα. Ναι. Βάψαμε το σχολείο μας για να γίνει πιο όμορφο. Η πόλη μας, να έρχονται τουρίστες να βλέπουν. Η παρέμβαση έγινε στο πλαίσιο περιβαλλοντικού προγράμματος με θέμα Αγαπώ και Προσέχω την πόλη μου, που υλοποιείται στα σχολεία της πόλης από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Βόλου, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία, τους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους γονέων. Καταρχήν, θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας. Σαν αυριανοί πολίτες του Δήμου Βόλου, θα θέλαμε να αποκτήσουν κοινωνική, οικολογική, τουριστική συνείδηση και όχι μόνο οι ίδιοι, γιατί συμμετέχοντας σε ένα έργο που οι ίδιοι θα το βλέπουν αύριο μεθαύριο, να μπορέσουν να παροτρύνουν και άλλους να μην βάφουν τους τείχους, να μην υπάρχουν μουτζουρωμένοι και άχρωμοι τείχοι. Στο πρόγραμμα μετέχουν 12 σχολεία του Δήμου Βόλου και ήδη έχουν πραγματοποιηθεί ανάλογες παρεμβάσεις σε αρκετά από αυτά. Στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια κοινωνικής, οικολογικής και τουριστικής συνείδησης στους μαθητές, ώστε να συμβάλλουν και οι ίδιοι με τη σειρά τους στην προσπάθεια να γίνει η πόλη πιο ελκυστική στους επισκέπτες. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για την πόλη που ζούμε, για εμάς τους πολίτες, αλλά και για όλους τους επισκέπτες. Μετέχουν πάρα πολλά σχολεία, έχουν κάνει παρεμβάσεις στους χώρους των σχολείων και στις γειτονιές τους και θα συνεχιστεί το πρόγραμμα γιατί αγκαλιάστηκε πολύ από τα σχολεία που μπορώ να πω ότι είναι κύτταρα δημιουργίας και παράδειγμα εθελοντισμού.